Η υψηλή επικινδυνότητα του ΒΟΑΚ είναι γεγονός. Και με αυτή την παραδοχή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ Ελένη Βατσινά, αναφέρθηκε στα έργα βελτίωσης της ασφάλειας επί του βόρειου ειδικού άξονα Κρήτης, που θα εφαρμοστούν στο πρότυπο των εργασιών όπως συντελέστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Εργαζόμαστε ώστε κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Ποια είναι τα έργα? Τα έργα αυτά, μεταξύ άλλων, επί συνόλο ή μερικώς, ανάλογα με την εφικτότητα και την αναγκαιότητα, θα σας δώσω μια λίστα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν σε όλο τον οδικό άξονα, με βάση και τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, είναι οριζόντια διαγράμμιση, εύκαμπτα διαχωριστικά κολονάκια, φωτισμός κόμβων και τμήματων οδού, αναμόρφωση κατακόρυφη σήμανσης, αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, στιθέα ασφαλείας, κλαδοκοπές, φωτεινή σηματοδότηση κόμβων και αποκατάσταση καθυδήσεων οδοστρωμάτων. Στην απάντησή του σχετικά με την εξέλιξη του μεγάλου έργου του ΒΟΑΚ, ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών. Πράγματι, το έργο του ΒΟΑΚ συνολικά είναι εμβληματικό. Και ναι, όπως ορθώς ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι, και το βιώνω το τελευταίο έτος, το πιο απαιτητικό, περίπλοκο, δύσκολο και σύνθετο έργο που καλούμαστε ως Υπουργείο να διαχειριστούμε και να υλοποιήσουμε. Επιβεβαιώνω ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών είναι 5 έτη από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Στο φυσικό αντικείμενο και των 3 διακριτών οδικών τμήματων του ΒΟΑΚ περιλαμβάνεται και η κατασκευή κόμβων, μεγάλων τεχνικών έργων, παράπλευρου δικτύου, ενιαίας διατομής οδοστρώματος και διαχωριστικής νησίδας σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Το έργο αυτό έχει διανύσει χρονικά 3 κυβερνήσεις και βρίσκεται σε κρεμότητα πάνω από 10 χρόνια. Ξέρω ότι είναι σπουδαίο για το Υπουργείο Υποδομών, πιο σπουδαίο όμως είναι και για την αγροτική ανάπτυξη, το εμπόριο, τον τουρισμό της Κρήτης, και θα πρέπει να προσαρμοστεί το έργο στις περιοχές και όχι οι περιοχές να προσαρμοστούν στο έργο. Όπως πάνε τα πράγματα, οι πολίτες θα μπορούν να οδηγήσουν αυτόν τον δρόμο από την αρχή ως το τέλος του τα επόμενα 5 με 6 χρόνια. Και αυτό το λέω και ως ένα καλό σενάριο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ωστότε θα υπάρχει μια προοδευτική παράδοση τμήματων των έργων. Είναι αυτονόητο ότι ζητάμε την πλήρη παράδοση του έργου, όμως ωστότε πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως το Υπουργείο Υποδομών έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις σε σημεία όπως είναι η ολοκλήρωση των κόμβων Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας, καθώς και μια ανεξελίξη σύμβαση που περιλαμβάνει 10 πεζογέφυρες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση απαραίτητων μελετών για επικίνδυνα τμήματα των οδικών αξώνων Χανιά Ηράκλειο και Χανιά Κίσαμος, που έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.